με το οποίο νίκησε η εθνική μας είναι 6-0 και έχουμε τώρα την ευκαιρία να δούμε τα 6 γκολ της εθνικής μας από αυτό το παιχνίδι. Ακούμε τον εθνικό ύμνο της Ελλάδας. Το μάτς έγινε στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου όπου προετοιμάζεται η εθνική ομάδα στην Νέα Υόρκη. Ήταν μια ακόμη ευκαιρία για τον Αλκέτα να δοκιμάσει, όπως ο ίδιος είχε πει, ένα διαφορετικό σχήμα από αυτό που είχε παρατάξει εναντίον της Αμερικής. Και να εδώ ο Νιόμπλιας από δεξιά σεντράρει, η κεφαλιά του Δημητριάδη, το σούτ του Αλεξανδρή και το πρώτο γκολ για την εθνική μας. Εδώ είναι το δεύτερο γκολ της εθνικής. Ο Δημητριάδης, το σάρι, η μπάλα κόβεται από τον Αλεξούδη, ο οποίος κάνει μόνος του την προσπάθεια, μπαίνει μες στην περιοχή, σουτάρει και σημειώνει το δεύτερο γκολ της εθνικής μας ομάδας. Το τρίτο γκολ από τον Μινά Χατζίδη με κεφαλιά ψαράκι. Το τέταρτο από τον Κοφίδη με αυτό το πολύ ωραίο γυριστό σουτ. Για να ακολουθήσουν δύο γκολ του Βασίλη Δημητριάδη, το ένα από αυτή την έξοχη μπαλιά του Μινά Χατζίδη και το δεύτερο από τη σέντρα που προηγήθηκε και την εσφαλμένη απόκρουση. Ας δούμε τώρα τι δήλωσε μετά το παιχνίδι ο Αλκέτας Παναγούλιας για το φιλικό. Ακόμα και παιχνίδια σαν και αυτά που παίξαν που δεν αντέχουν σε σοβαρή κριτική, διότι το στοιχείο της φυσικής κατάστασης ήταν αποφυστικό στους παράγων για το Greek American. Στο δεύτερο μήχρονο κυρίως τα παιδιά τα οποία αποτελούν ένα ημιεπαγγελματικό σωματείο μπορέσαν και κάναν ότι τους επέτρεπε τη φυσική τους κατάσταση. Παρά το γεγονός αυτό όμως βγαίνουν πάντοτε θετικά συμπεράσματα, διότι και από απόψεως σχηματισμού ομάδας και από απόψεως παικτών μου δίνεται την ευκαιρία να διαπιστώσω καθημερινά σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε. Το κυριότερο τεστ πλέον για μας είναι το παιχνίδι με την Κολομβία, που εκεί θα δούμε σε ποια κατάσταση βρίσκεται η ομάδα μας, ούτως ώστε να συνεχίσουμε την προετοιμασία στη Βοστόνη εναντίον το πρώτο παιχνίδι που παίζει την Αργεντινή. Πάνε καλά όλα. Βλέπω ότι τα παιδιά έχουν διάθεση για προσφορά. Ευτυχώς δεν έχουμε τραυματισμούς μέχρι τώρα. Είναι πολύ ασήμαντος ο τραυματισμός του Τσαντάκη, από ό,τι με διαβεβαιώνουν και το ιατρικό team. Και σήμερα, ακόμη στο πρώτο ημίχρονο κυρίως, προσπάθησαν να αντισταθούν τα παιδιά αυτά που είναι Εγγλέζοι περισσότερο με τον Greek American, παίχτηκαν λίγο δυνατά. Προς τιμήν θορυβηθήκαμε με 2-3 ομίγματα, αλλά εντάξει, πρόσθετε, περάσαμε και αυτό. Η προσφορά τους στην ομάδα είναι σημαντική. Αν βαδίσουμε έτσι, νομίζω θα πάνε όλα καλά και να είμαστε έτοιμοι για τον αγώνα της Αργεντινής. Βεβαίως, επιμένω και λέω ότι θα έχουμε ένα, θα έλεγα, οριστικό αποτέλεσμα που βρισκόμαστε με τον αγώνα στην Κολομβία, η οποία παρουσιάζεται όχι μόνο επικίνδυνη αλλά και φαβορεί ακόμα και για κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλλου.